Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, όπου και διεξάγονται έρευνες για υδρογονάνθρακες. Περισσότερα θα μας πει η Πέννη Χαλάτση. Καλησπέρα Τέτα, εμένει στην προκλητική συμπεριφορά η τουρκική πλευρά με αφορμή τις έρευνες για υδρογονάνθρακες που έχουν ξεκινήσει στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και συγκεκριμένα στο οικόπεδο 11 από την γαλλο-ιταλική κοινοπραξία το Ταλένι. Να πούμε ότι το πλοίο Μπαρμπαρός, το τουρκικό πλοίο Μπαρμπαρός πλέει στην περιοχή. Έχει ξεκινήσει παράνομες έρευνες και παράνομες έρευνες για σεισμικά, οι οποίες θα διαρκέσουν από τις 17 Ιουλίου στις 16 Δεκεμβρίου, όπως υποστηρίζει την τουρκική πλευρά. Η διπλωματία από την άλλη, η διεθνής, δίνει τη δική της απάντηση σε αυτό. Στην περιοχή βρίσκεται το αεροπλανοφόρο, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο George Bush. Η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε την Κύπρο πριν από 2 ημέρες να δηλώσουν εν μέρη και με έμεσο τρόπο την υποστήριξή τους στην κυπριακή πλευρά. Από την άλλη, η Κύπρος δείχνει ψύχρεμη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης δηλώνει ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Βέβαια, η Κύπρος είναι συνηθισμένη σε τέτοιες προκλήσεις. Υπάρχει μια πολιτική γραμμή, από ό,τι φαίνεται στην Κύπρο, να μην δοθεί μεγάλη έκταση στα γεγονότα, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο και θα δυναμίτιζε και τις έρευνες. Να πούμε ωστόσο ότι η πορεία των ερευνών στην Κύπρο θα αποτελέσει και μια ένδειξη για το πώς θα αντιμετωπιστούν και οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Να πούμε ότι υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το θέμα. Αναμένεται και η προκήρυξη των περιοχών για τα οικόπεδα στο Ιόνιο και στην Κρήτη. Επομένως, αναμένεται με ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί αυτό το crash test που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κύπρο.